επιδώσει εξώδικο του Αλβανού Υπουργού Εξωτερικών, πήγε στην εφημερίδα Μακελιό του Στεφανουχίου ο δικαστικός επιμελητής που έπεσε θύμα πυροβολισμού χθες το απόγευμα. Το εξώδικο αφορούσε προσβλητικό δημοσίευμα σε βάρος του πολιτικού της γείτονος. Όπως κατέθεσε ο ίδιος ο επιμελητής μόλις έφτασε στο γραφείο του, ο Χίος αρχικά τον έβρισε και στη συνέχεια πυροβόλησε στο πάτωμα με τη σφαίρα να εξωστρακίζεται. Κατόπιν έφυγε τόσο ο ίδιος όσο και ο Χίος, ο οποίος ακόμη αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Κατάθεση στην Ελλάδα εκτός από τον δικαστικό επιμελητή έδωσαν και οι 10 εργαζόμενοι της εφημερίδας. Σημειώνεται ότι ο Στέφανος Χίος κατέχει νόμιμη άδεια οπλοφορίας, η οποία ενδέχεται να ανακληθεί.